Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βρίσκω στο δικό σου χώρο, στο δικό σου ατελιέ, που είναι εδώ και ένα χρόνο περίπου. Πού βρίσκεσαι εδώ? Είναι ένα χρόνο, σχεδόν έχει 10 μήνες. Πώς αισθάνεσαι που τελικά, γιατί ξέρω ότι ήταν μια επιθυμία, ένα όνειρο να έχεις το δικό σου χώρο, να υποδέχεσαι εδώ τις γυναίκες που αγαπούν τα ρούχα σου, τις δημιουργίες σου? Είμαι πολύ χαρούμενη που τελικά έχω το δικό μου showroom. Πολλές οι γυναίκες μπορούν να με επισκεφτούν και να διαλέξουν ένα κομμάτι από τη συλλογή μου, να δουν ολοκληρωμένη τη συλλογή μου, να τα δοκιμάσουν. Το ατελιέ μου λειτουργεί με ραντεβού για την καλύτερη εξυπηρέτηση της κάθε γυναίκας. Τη Δευτέρα λοιπόν, 28 Νοεμβρίου, θα παρουσιάσεις ένα φιλανθρωπικό fashion show τη συλλογή σου για τον χειμώνα 2017 και από ό,τι έχουμε δει, δίνεις μια διαφορετική πρόταση στις γυναίκες για φέτος. Είναι ένα διαφορετικό στυλ ρούχο. Βέβαια ο ρομαντισμός και η δαντέλα υπάρχει στα ρούχα μου. Μπορώ να πω ότι είναι λίγο πιο rock, αλλά απ' την άλλη είναι η πιο glam συλλογή που έχω φτιάξει μέχρι στιγμής. Είναι 20 κομμάτια. Η συλλογή μου βέβαια ολοκληρωμένη είναι περισσότερα. Στο φιλανθρωπικό θα δείξω μόνο 20 κομμάτια και συμπεριλαμβανομένου της δαντέλας, αρκετό τούλι που είναι κεντυμένο με πέρλες, διάφορα ρούχα που εξυπηρετούν την κάθε γυναίκα από πολύ βράδυνα μέχρι και cocktail dress. Το φιλανθρωπικό fashion show θα είναι στις 28 Νοεμβρίου, όπως είπαμε, η ώρα 8 το βράδυ. Όλα τα έσοδα θα πάνε στον αντικαρκυνικό και θα είναι στο τέρμιναλ της Audi, στα Λατσιά. Και για φέτος έχεις κάνει και μια άλλη πρόταση. Βλέπουμε λίγο το πιο σε φόρμα casual ρούχα που έχεις δημιουργήσει. Ένα από αυτά φοράω κι εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα να κάνει? Έβλεπα και εγώ ότι από την δική μου σειρά κάτι έλειπε, συνέχεια γύρευα και εγώ για μένα κάτι πιο εύκολο, να το φοράω στη δουλειά, να είμαι ωραία ντυμένη, αλλά να είμαι άνετη, να μπορώ να δουλέψω. Και λέω και εγώ, γιατί να μην φτιάξω, να δοκιμάσουμε μια πολύ μικρή συλλογή, ready to wear ρούχα, να είναι casual, αλλά να είναι και να έχουν και κάτι το διαφορετικό. Έτσι έχω φτιάξει αυτές τις φόρμες που είναι τρία είδη από πάνω, που είναι φούτερ με μανίκια εξογκωμένα με διάφορα μοτίβα και από κάτω ένα στυλ φόρμας που είναι με λάστιχο από κάτω ή χωρίς λάστιχο. Εξαρτάται τι κολακεύει την κάθε γυναίκα. Η μέχρι τώρα πορεία σου, είσαι ικανοποιημένη από όλη αυτή την ανταπόκριση που έχεις από τις γυναίκες στην Κύπρο για τις δημιουργίες σου? Το είχα πει και παλιότερα, νιώθω πως από το μηδέν που έχω αρχίσει, μέσα σε 2 χρόνια, μόνο άστρο από το Θεό μπορώ να πω ότι έχω. Ευχαριστώ όλες τις γυναίκες που με στηρίζουν, που με στήριξαν και συνεχίζουν να με στηρίζουν. Μόνο δύναμη και υγεία να έχουμε, να δουλεύω εγώ, να φτιάχνω δημιουργίες και οι γυναίκες να τις φοράνε. Θέλεις να επεκταθείς και στο εξωτερικό? Θα ήθελες δηλαδή τις δημιουργίες σου να τις βλέπεις να τις φοράνε και οι γυναίκες εκτός Κύπρου? Θα ήθελα, δεν είναι κάτι που έχω βάλει μέσα στα πλάνα μου για τον επόμενο χρόνο, αλλά είναι μέσα σε σκέψεις μου. Σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.